Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Έχουμε, είναι και στο καλοκαίρι μας, τώρα που φτάνει στο τέλος του. Ναι, ναι, είναι, μακάρι να φτάσει στο τέλος του, κύριε Γιαννάκη, γιατί η αλήθεια είναι πως αυτή η ζέστη η συνεχόμενη μας κούρασε. Και φυσικά για να ξεκινήσει και να ξεκινήσουν και επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, να έχουμε λίγη δραστηριότητα αγωνιστική για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε αυτήν τη φιλοσοφία. Ακριβώς, καθώς 22 του μηνός, 22 Αυγούστου, έχουμε και την πρώτη μας προπόνηση σαν τμήμα και σιγά σιγά έχουν μπει οι τελευταίες λεπτομέρειες πλέον στο τέλος τους, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η προετοιμασία μας κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα τα αεροπορικά για τις χέρνες μας αθλήτριες είναι πλέον έτοιμα και πραγματικά περιμένουμε να φτάσουμε στις 2 για να κάνουμε την πρώτη μας συνάντηση. Νομίζω, κύριε Γιαννάκη, ότι η περσινή πορεία έφτιαξε έτσι μέσα σε εισαγωγικά ακόμη περισσότερο το κλίμα, έτσι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη όθηση και ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία στα στελέχη της ομάδας για την νέα σεζόν, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή σεζόν, για μια πάρα πολύ καλή πορεία τόσο της γυναικείας ομάδας όσο και των ηλικιακών τμήματων, των τμήματων υποδομής, σε νεάνιδες, σε κορασίδες, όπου ο Άρης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ σημαντικές διακρίσεις τη φετινή σεζόν. Ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι επιγραμματικά λίγο να αναφέρουμε πως στην Α1 γυναικών ομάδα τεμάτησε 5η, ένα βαθμό κάτω από την 4η θέση. Στις νεάνιδες ήμασταν πρωταθλητές Θεσσαλονίκης και Ελλάδος. Στις κορασίδες ήμασταν δευτεραθλητές Ελλάδος και πρωταθλητές Θεσσαλονίκης. Ενώ στις παγκορασίδες ήμασταν τριταθλητές Ελλάδος. Τριταθλητές Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει πως ο Πίλης την επόμενη χρονιά έχει ανάγκη ακόμα περισσότερο. Καθώς σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις του πρωταθλήματος, για παράδειγμα, το στενάχωρο βέβαια παράδειγμα, αλλά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, μια παραδοσιακή δύναμη του ελληνικού βόλεϊ που δεν δήλωσε συμμετοχή, μας κάνουν την επόμενη χρονιά, παράλληλα με τις μεταγραφές που κάναμε στο γυναικείο τμήμα για αυτή τη χρονιά, μας κάνουν να έχουμε υψηλότερες απαιτήσεις ενδεχομένως και από την ομάδα από την πέμπτη θέση που είχαμε πέρυσι. Ενώ με τις κινήσεις που έγιναν στα θέματα τα αναπτυξιακά, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που κάναμε πέρυσι. Μιας και αναφερθήκαμε στα αναπτυξιακά τμήματα, βλέπουμε, κύριε Γιαννάκη, ότι αξιοποιείται στο έπακρο το υλικό που υπάρχει στα ηλικιακά τμήματα, στα τμήματα υποδομής. Πολλά κορίτσια που συμμετέχουν και στην ομάδα των νεανίδων και στην ομάδα των κορασίδων προπονούνται με τη γυναικεία ομάδα, έχουν ενεργή συμμετοχή στην γυναικεία ομάδα και φυσικά δείχνουν και αυτές, όποτε τους δίνεται ευκαιρία, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το επίπεδο βελτίωσής τους, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν σαν αθλήτριες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό. Ακριβώς όπως το είπατε, είναι. Καθώς η ομάδα, η ομάδα μας αποτελείται η μισή με νεάνιδες στο τμήμα των γυναικών, καθώς έχουμε 6 κοπέλες που αγωνίζονται στο τμήμα των νεανίδων, ενώ οι υπόλοιπες 6 αποτελούνται από γυναίκες από 3 ξένες. Θέλουμε τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες, αλλά και οι μεταγραφές που κάνουμε σε μικρές ηλικίες, κάποια στιγμή να μπαίνουν στο γυναικείο τμήμα και παράλληλα με τη βοήθεια που παίρνουν όσον αφορά τις ξένες αθλήτες που έχουμε στο δυναμικό μας, αλλά και τις έμπειρες Ελληνίδες, να μπουν πιο ομαλά και να μην έχουμε πάρα πολλές ευθύνες, με την έννοια έχουμε απαιτήσεις, αλλά δεν μπορείς να από ένα κορίτσι 16 χρονών να περιμένεις τα πάντα. Φυσικά. Και να δίνεις μια ευθύνες για ένα σύλλογο όπως ο Άρης. Και ένα σύλλογο όπως ο Άρης, πάντα ο στόχος του είναι να πρωταγωνιστεί. Φυσικά. Είδαμε βέβαια και σε μια συνέντευξη που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στον Λίμπερο και ο Αλέξης Αβόπουλος συγκεκριμένα την είχε κάνει εδώ στην εκπομπή, την αθλήτρια την Αλεξάκου, η οποία αναδείχθηκε φέτος και πολυτιμότερη αθλήτρια στο Πανελλήνιο των Νεανίδων, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πει για την καθημερινότητα που έχει, ότι θα κάνει την προπόνησή της με την ομάδα των Νεανίδων, μετά θα κάνει αμέσως την προπόνηση με την ομάδα των γυναικών. Γενικότερα πολύ μεγάλη κόπωση που συσσωρεύεται πάνω σε αυτά τα κορίτσια και νομίζω ότι η διαχείριση είναι πολύ σημαντική για να μην καούν. Γενικότερα η μετάβαση από το πρωτάθλημα των νεανίδων στο πιο επαγγελματικό επίπεδο, έτσι πρέπει να γίνει ομαλά για να μην υπάρξει έτσι και αρνητική επιρροή επάνω στις ίδιες τις αθλήτριες. Έχουμε ένα μότο πως τα παιδιά θέλουμε να αγαπάνε το βόλεϊ, θέλουμε να αγαπάνε τον αθλητισμό, αλλά δεν θέλουμε να το συγχαθούν. Γιατί άμα καθημερινά πάρα πολλές ώρες και στερούνται και τη βόλτα τους, στερούνται να διαβάζουν τα μαθήματά τους, φυσικά, αυτό το πράγμα θα γυρίσει πραγματικά σαν βούμεραν και αντί τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Σιγά σιγά θα το συγχαθούν, γιατί στερούνται πράγματα.
Ένας αθλητής για να μπορέσει να είναι αφοσιωμένος και στον αθλητισμό, αλλά και στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι όλα με μέτρο. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να έχουμε έναν καλό συνδυασμό πραγμάτων με όλους τους προπονητές, προσπαθούμε να μην καταλαιπωρούμε τα παιδιά επιπλέον με κούραση άσκοπη. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και προβλήματα τραυματισμών, δεν έχουμε και προβλήματα από παιδιά που να θέλουν να σταματήσουν ή βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, 15, 16, 17 χρονών, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό το πράγμα προσπαθούμε όσο πιο ομαλά γίνεται να μπουν στη διαδικασία του πρωταθλητισμού, γιατί ο Άρης είναι ένας σύλλογος που κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή και στα αναπτυξιακά, με την ίδια σοβαρότητα που κοιτάμε να κάνουμε τις μεταγραφές στο γυναικείο, με την ίδια σοβαρότητα κοιτάμε να κάνουμε τις μεταγραφές στο αναπτυξιακό. Δηλαδή η ομάδα μας πήρε 5 μεταγραφές από αθλήτριες που είναι πάρα πολύ καλές, αλλά τις παρακολουθούσαμε ένα εξάμηνο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μικρές ηλικίες δεν έχουμε απαιτήσεις. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχει πρόληψη, ώστε τα παιδιά αυτά εδώ πέρα να αποδώσουν αυτά που περιμένουμε, χωρίς να έχουμε υπερκόνα, να παθαίνουν υπερκόνωση, χωρίς να χάνουν να πηγαίνουν άσχημα στο σχολείο τους, όσο μπορούμε παρακολουθούμε και την εξέλιξη του σχολείου που έχουν τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί μας νοιάζει ο αθλητισμός, ξέρετε όπως είναι ειδικά τώρα στην Ελλάδα, δεν είναι και ότι θα δείχνει επάγγελμα για αυτά τα παιδιά. Φυσικά. Πρέπει γι' αυτό να είναι και με το σχολείο τους να είναι καλά, να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και όλα αυτά τα παιδιά που πούνται, επειδή ο Άρης είχε πρώτος και μέχρι στις πρώτες θέσεις τα παιδιά παίρνουν και μόρια για να μπουν στο πανεπιστήμιο, δηλαδή έχουν ένα είδος μπόνους. Mm-hmm. Τα βοηθάμε και με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Κύριε Γιαννάκη, όσον αφορά την πρώτη ομάδα, μετά την απόκτηση των Χουντίμα και Cleveland, αλλά και τις ανανεώσεις αρκετών παικτριών, θεωρείτε ότι το ρόστερ έχει κλείσει για την νέα χρονιά? Θα προσθέσω και την Γιάννα Γλυκόροβιτς, την Πασαδόρο, mm-hmm. που είναι μία από τις καλύτερες αθλητές που έχει περάσει από τον ελληνικό βόλο τα τελευταία χρόνια. Το ρόστερ μας έχει κλείσει, είναι εδώ όπου θα είναι στην πρώτη ομάδα και θα δύο κοπέλες από το τμήμα Κορασίδων επιπλέον, έτσι που σας είχα πει πριν που έχουμε τις νεάνιδες, όταν χρειαστεί θα είναι στην γυναικεία ομάδα. Mm-hmm. Δεν κάποια άλλη προσθετική κίνηση. Το ρόστερ μας έχει ολοκληρωθεί εδώ και κανένα μήνα περίπου. Βλέπουμε και φέτος, κύριε Γιαννάκη, αυτή την μίξη, αυτό το κράμα μεταξύ νέων ταλαντούχων κοριτσιών μαζί με αθλήτριες που έχουν εμπειρία και από το υψηλότερο επίπεδο, με παραστάσεις και συμμετοχή στο επαγγελματικό στερέωμα, και γενικότερα αυτό φαντάζομαι ότι αυξάνει έτσι αυτομάτως και τις απαιτήσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι μια χρονιά για μας, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, λίγο είναι βαρύδουπη η λέξη, αλλά είναι και λίγο σαν ορόσημο, μια χρονιά ορόσημο. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και ο Άρης να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία του στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο, έχουμε απέναντί μας όπως κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα πάτητα από εμάς, αλλά θεωρώ πως φέτος έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις στο γυναικείο τμήμα, ιδιαίτερα όπως σας είπα προείπαμε τις ξένες αθλήτριες. Οι νεάνιδες ήδη θα έχουν μια χρονιά επιπλέον εμπειρία, όπως είπατε, η Αλεξάκο, η Γουγούση, η Πίτα, η Καθάριου, η Ζωήδου, η Μπάκα, σε συνδυασμό με τις άλλες Ελλήνες που έχουμε, όπως είπαμε, τις έμπειρες, την Κελεσίδου, την Καραφουλίδου, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σύνολο το ανταγωνιστικό που να μην φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Δηλαδή θέλουμε η ομάδα να κατακτήσει αυτό που αξίζει. Και αν αυτό που αξίζουμε είναι να είμαστε μέσα στην Ελλάδα, καλώς. Αν δεν είναι, θα στεναχωρηθούμε, αλλά δεν θα το κατακτήσουμε. Mm-hmm. Πραγματικά δεν θέλουμε να δικήσουμε τον εαυτό μας. Είναι το πιο σημαντικό αυτό εδώ πέρα, η ομάδα να κάθε χρόνο να φτάνει εκεί που μπορεί. Νομίζω... Και εμείς φέτος πιστεύω ότι με την βοήθεια του κόσμου, καθώς ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πέρυσι σε κάποια μάτια, φέτος θέλουμε και δείχνει μάλιστα πιο ενεργή την συμμετοχή του, και αυτό φαίνεται και από την κίνηση των διαρκείας που δείχνουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι οπαδοί του Άρη. Μαζί με τον κόσμο μας είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Με αφορμή αυτό που λέτε, κύριε Γιαννάκη, αλήθεια, τι κινητικότητα υπάρχει στα διαρκείας, και να μας υπενθυμίσετε λίγο με ποιο τρόπο μπορεί ένας φίλος του Άρη να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας του? Ένας φίλος του Άρη μπορεί να προμηθευτεί καθημερινά από τα γραφεία του ΑΣ από τις 10 ως τις 2. Το διαρκείας είναι σε δύο, είναι το Yellow και το Golden, είναι 25 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Έχουμε αρκετή κινητικότητα, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αριθμό, αλλά και οι σύνδεσμοι προμηθευτήκανε. Είμαστε εκπονεπτικοί μέχρι στιγμής από την κίνηση και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι και να αυξηθεί στη συνέχεια. Κύριε Γιαννάκη, είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή την κλήρωση, όπου ο Άρης κληρώθηκε με την Πορφύρα, αν δεν κάνω λάθος, την οποία θα αντιμετωπίσει... Με την Πορφύρα η ομάδα του Πειραιά είναι αυτή, την έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές στο παρελθόν και τις δύο κερδίσαμε και εντός και εκτός έδρας.
Πρόκειται για μια καλή ομάδα, μια ομάδα παραδοσιακή της Αθήνας, όπου έχει ενισχυθεί αρκετά φέτος παίρνοντας δύο έμπειρες ασίτριες, Κορνέλοβιτς και Δραγουμάνου. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που είναι μέσα στην έδρα μας και όπως παίζουμε και κάθε αντίπαλο μέσα στην έδρα μας θέλουμε να τον κερδίζουμε. Mm-hmm. Δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη δηλαδή. Η ομάδα, κύριε Γιαννάκη, φέτος ποια έδρα θα χρησιμοποιεί? Έχει κλειδώσει ακόμα η έδρα που θα αγωνιστούμε, αλλά εκτός συγκλονιστικό από εδώ θα αγωνιστούμε στο γήπεδο της Πηλέας. Μάλιστα. Οπότε η συμβολή του κόσμου και η παρουσία του στο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως τα εντός έδρας παιχνίδια, νομίζω πως θα είναι καθοριστική, έτσι για να πάρουν και οι ίδιες οι αθλήτριες, έτσι να έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Ξέρετε, είναι και το κράμα των αθλητριών που έχουμε φέτος. Πέρυσι δεν το έλεγα τόσο, αλλά οι αθλήτριες φέτος που έχουμε, οι ξένες ιδιαίτερα και η Cleveland, η Αμερικάνα που είχε γίνει μεγάλος παροξυσμός με την απόκτησή της, κυρίως για τις εξωτερικές της χάρες. Σωστά. Αλλά και η Χούντιμα που ήθελα και η Γκοροβιτσί είναι αθλήτρες που από τα πρώτα πράγματα που καθώς μιλούσαμε, διαπραγματευόμασταν, πάντα τους θέλω να δούμε και σε ποιο σύλλογο έρχονται και τους θέλω κάποια βίντεο με τους οπαδούς του Άρη. Mm-hmm. Και οι τρεις ήταν ενθουσιασμένες, δηλαδή και οι τρεις θέλουν τον κόσμο δίπλα τους και οι τρεις δηλαδή περιμένουν, δηλαδή ένας από τους λόγους που ήθελαν να πούν στον Άρη ήταν και η παρουσία του κόσμου, ότι θα παίζει σε ένα γήπεδο γεμάτο που θα έχει ένταση, που θα έχει πάθος, που θα έχει ρυθμό. Και αυτό το πράγμα είναι ένα συν για μας. Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς. Και το ξαναλέω, και πέρυσι αν είχαμε λίγο περισσότερο κόσμο σε κάποια μάτς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, ίσως να είχαμε κερδίσει και ίσως να είχαμε μπορέσει και πέρυσι να μπούμε στην τετράδα. Ελπίζουμε να γίνει φέτος όμως αυτό. Και εμείς το ελπίζουμε, κύριε Γιαννάκη, και να το ευχηθούμε, γιατί επηρεάζει και διαφορετικά την ψυχολογία του αθλητή όταν βλέπει ένα γήπεδο γεμάτο, όταν βλέπει παλμό στις κερκίδες, όταν βλέπει ένταση. Μπαίνει και ο ίδιος με διαφορετική ψυχολογία να παίξει, έτσι του προστίθεται μια επιπλέον όθηση, ένα επιπλέον κίνητρο για να δώσει τον καλύτερό του αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δημήτρης Σολκίδης θα είναι ο coach και της νέας σεζόν, έτσι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Αυτή θα είναι η τέταρτη χρονιά που ξεκινάμε μαζί με τον κύριο Σολκίδη. Mm-hmm. Είναι απετυχημένη συνταγή, δεν την αλλάζεις και για αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε μαζί χωρίς πολλά. Ευχαριστημένοι, αυτός είναι ευχαριστημένος από εμάς. Γενικότερα είμαστε άνθρωποι που εκτιμούμε όταν κάποιος προσφέρει στο σύλλογο. Προσέχει προσφέρει ο Δημήτρης αυτά τα χρόνια και γι' αυτόν τον λόγο συνεχίσαμε και ανανεώσαμε μαζί. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, κύριε Γιαννάκη. Καλή έναρξη της προετοιμασίας μας. Είπατε στις 22 Αυγούστου ξεκινάει, σωστά, η πρώτη συγκέντρωσή σας. Να ευχηθούμε να έχουν υγεία οι αθλήτριες του συλλόγου και στην γυναικεία ομάδα και στα τμήματα υποδομής, για να μπορέσουν να φέρουν τον Άρη στην θέση που του αξίζει, να είναι πρωταγωνιστής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και όπως είπαμε και στην αρχή, καλή συνέχεια καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.